Να δούμε τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα με την βοήθεια του αναλυτή διεθνών σχέσεων και υπεύθυνου της σελίδας kpnews.gr, κυρίου Γιάννη Κουτσομίτη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα από τη Λευκοσία, κύριε Κουτσομίτη. Καλή σας ημέρα. Με τη βοήθειά σας θέλουμε έτσι να αποτυπώσουμε και να εξηγήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό όλη την πληροφόρηση που υπάρχει σχετικά με την κρίσιμη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν, η οποία διεξάγεται στις 4.30 ώρα Ελλάδος, στο Λονδίνο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο διαστόματός σας. Ναι. Λοιπόν, θα έλεγα ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών που αφορούν σε αυτό το επίμαχο μνημόνιο, τα δύο μνημόνια που υπέγραψε ο κύριος Ερντογάν με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Δυτικής Λιβύης, είναι μια συνέχεια των πράξεων και των σχεδιασμών της Τουρκίας συνολικά για την Ανατολική Μεσόγειο. Και ενώ ξεκίνησαν με τις επιθετικές και προκλητικές ενέργειες των ερευνών και εξορίξεων στην Κυπριακή ΑΟΣ, δεν σταματούν εκεί, αλλά θέλουν οπωσδήποτε να κατοχυρώσουν τελεσμένα και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως αυτό που τους ενοχλεί είναι η ΑΟΣ του Καστελόριζου. Έτσι φτιάχνουν κατά το δοκούν χάρτες θαλασσίων σύνορων όπως εκείνοι τους θεωρούν και τους επιδιώκουν, και όλα αυτά βέβαια εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας όπως το έχουμε δει να το διαφημίζουν και ο Υπουργός Αμήνης της Τουρκίας ο κύριος Ακάρ και ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση στο τουρκικό ακροατήριο, έχει μια ευρύτερη και στις διμερείς σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη. Και για να το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θα έλεγα ότι αυτή η πορεία της Τουρκίας είναι αυτή που έχει καθοριστεί de facto και στα πράγματα από την εποχή της παρέμβασης, αν θυμούνται οι παλιότεροι, το 2010 με τη φλωτήλα στη Γάζα, τη σύγκρουση με το Ισραήλ και την προσπάθεια δημιουργίας ενός τουρκικού ηγεμονισμού στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Κουτσομίτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα αποτελέσματα συνήθως αυτών των επαφών των μεγάλων ηγετών, των ηγετών που είναι ηγέτες κακά τα ψέματα πρώτης γραμμής και αποφασίζουν για πολύ σοβαρά και πολύ λεπτά ζητήματα σε πολύ κέρυες και κρίσιμες περιοχές. Πολλές φορές δεν φαίνονται αμέσως, δεν φαίνονται καν ούτε τις πρώτες ημέρες μετά από αυτήν τη συνάντηση. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως να μην φανεί, να μην διαφανεί και τίποτα και καιρό μετά να δούμε στην πράξη τι διεμηνήσει ανάμεσα στους δύο άντρες τελικά? Κοιτάξτε, έγινε τη μία συνάντηση το Σεπτέμβριο στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και δεν φάνηκε να παράγει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εδώ το πρόβλημα είναι το εξής. Η Τουρκία διεκδικεί και εμείς και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουμε να του δώσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να του δώσουμε κάτι από αυτό που διεκδικεί. Άρα ουσιαστικά είναι προβληματική και η φύση αυτών των συναντήσεων. Το μόνο που θα μπορούσε ίσως να συμφωνηθεί είναι αυτά τα περίφημα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο Αιγαίο, τα οποία όμως απαιτούν πάρα πολύ σοβαρή, θα έλεγα, ζήμωση και με την ελληνική κοινωνία, διότι η τυχόν εφαρμογή τους, εγώ θα συμφωνούσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξομάλυνσης των σχέσεων, αλλά η τυχόν εφαρμογή τους ουσιαστικά νομιμοποιεί τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε μια συνάντηση στο περιθώριο Βασιλείου στο Λονδίνο. Τέτοιες περιπτώσεις είχαμε και παλιά, κάποιοι άλλοι μπορεί να θυμούνται την περίφημη συνάντηση Ανδρέα Παπανδρέου του Μπούτο Ζάλ πριν από 30 χρόνια και αυτή οδήγησε σε ένα φιάσκο. Αυτά πρέπει να γίνουν με έναν εθνικό συντονισμό για το πώς αντιμετωπίζουμε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Το δυστύχημα είναι ότι μόνο με διπλωματικά διαδήματα, με κλήσεις για τήρηση του διεθνούς δικαίου και για καταγγελία της συμπεριφοράς της Τουρκίας δεν μπορούμε να προλάβουμε τη
πάντως σε αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα που μας λέτε και τα τόσο βεβαίως κατατοπιστικά πάντα, το ζήτημα δεν είναι όλο, δεν αφορά όλο τους υδρογονάνθρακες, το πετρέλαιο, τους φυσικούς πόρους. Ακούσαμε μέχρι και για ανταλλαγή, να γίνεται μέχρι και προσπάθεια να δώσει η Λιβύη κάποιο οικόπεδο προς εκμετάλλευση. Δηλαδή, όλος ο λόγος γίνεται για πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Επειδή είπατε ότι δεν έχουμε κάτι να του δώσουμε του Ερντογάν σε αυτά που διεκδικεί. Yeah. Αλλά νομίζω είναι σαφές το τι διεκδικεί. Είναι σαφές το διεκδικεί και θα έλεγα δεν είναι μόνο το υπέδαφος κάτω από τη θάλασσα. Η Τουρκία διεκδικεί ζωτικό χώρο στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν νομίζω ότι θα είναι ικανοποιημένη μόνο αν πάρει ένα μερίδιο από την τυχόν εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Γιατί και δεν ξέρουμε τελικά αν θα γίνει τελικά ο Ιστμέν, αν θα είναι προσοδοφόρος, τι έσοδα θα έρθουν και όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα παράθυρο ευκαιρίας που είναι αυτά τα επόμενα χρόνια, διότι βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και η σύνοδος γίνεται παράλληλα, αυτό είναι και συμπτωματικό, η σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στη Μαδρίτη, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πίεση σε παγκόσμιο επίπεδο να σταματήσει η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και η χρήση τέτοιου είδους ενέργειας για παραγωγή ενέργειας από τέτοια υλικά. Άρα είναι πολύ λίγα τα χρόνια στα οποία θα είναι ωφέλιμα αυτά τα κοιτάσματα. Γι' αυτό γίνεται τώρα και όλη αυτή η ένταση. Το πρόβλημα είναι, μας ενδιαφέρει να κάνουμε, να το έλεγα χοντροκομμένα, ένα deal με τους Τούρκους για να κλείσει το θέμα των κοιτασμάτων και εκεί θα τελειώσει το ζήτημα, ή απλά αυτό είναι ένα, ας πούμε, μέρος του ορντεύ τραπεζιού το οποίο θέλει η Τουρκία, το οποίο είναι η επικυριαρχία σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Πέρα από τις δημογραφικές έρευνες εννοείται και τις γεωγραφικές. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα έχουμε κάτι εν κατακλείδη να προσθέσουμε σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αναμένεται στις 4:30. Βεβαίως διαβάζουμε και από τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας αλλά και τα διεθνή ότι τα περιθώρια αισιοδοξίας είναι ελάχιστα για θετικά αποτελέσματα. Δεν πάβει πάντα βεβαίως όλα να είναι ένα βήμα, έτσι. Πάντα να είναι ένα βήμα. Όλα είναι ένα βήμα, αλλά θα πω το εξής το κύριο. Είμαστε διατεθειμένοι να πάμε και σε διεθνή διαιτησία ενδεχομένως με την Τουρκία. Φοβούμε ότι και ως Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διεθνή διαιτησία. Το ζήτημα του Καστελέριου δεν είναι 100% ξεκάθαρο. Αν μπορεί να έχει πλήρη δικαιώματα ως, αν απορρέουν πλήρη δικαιώματα ως από το Καστελόριζο. Οπότε ενδεχομένως μια διεθνής διαιτησία να έδινε και στην Τουρκία κάποια δικαιώματα σε ένα μέρος της ΑΟΣ. Είμαστε έτοιμοι ως Ελλάδα να το αποδεχθούμε. Φοβόμαι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση να το δεχτεί. Από την άλλη η Τουρκία είμαστε σίγουροι ότι θα αποδεχθεί μια οποιαδήποτε διεθνή διαιτησία. Στο παρελθόν έχει δείξει ότι γράφει στα τελευταία στα παλιά της τα υποδήματα οποιασδήποτε αποφάσεις διεθνών δικαστήριων. Άρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία δεν είναι ένας φερόγγιος γείτονας με τον οποίο μπορείς να πας στο δικαστήριο και να δεχθεί τον ορισμό ενός οικοπαίδου, των ορίων ενός οικοπαίδου. Είναι πολύ ευρύτερο το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε χάσει τις επαφές και με άλλες δυνάμεις εντός της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή ο στρατός είναι απόλυτα ελεγχόμενος από τον Ερντογάν και βλέπουμε και τον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος ιδίως ο πρόεδρος Τραμπ παίζει συνεχώς το παιχνίδι του Τούρκου Προέδρου. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένας, θα έλεγα, αποτελεσματικός σύμβασμος. Δεν βάζω τη λέξη έντιμος, διότι έντιμος δεν θα υπάρχει. Και δεν πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, αλλά αποτελεσματικός και φερέγγιος συμβιβασμός δεν υπάρχουν οι συνθήκες αυτή τη στιγμή να υπάρξει με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την ηγεσία που υπάρχει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ναι.
Κύριε Κουτσομίτη, πάντως, κακά τα ψέματα, είναι πολύ διαφορετικό το να έχει ΑΟΣ, το να έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη ένα κράτος, και διαφορετικό το να μην έχει, επιτρέψτε μου. Είναι κάτι όμως που το ξέρει αυτό η Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να δείχνει ότι το αγνοεί, όμως είναι μια πραγματικότητα. Είναι αλλιώς ένα κράτος που έχει ΑΟΣ και αλλιώς ένα κράτος που δεν έχει. Έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, και επίσης θα έλεγα ότι ενοχλητικό για την Τουρκία είναι και αυτή η άτυπη, όχι άτυπη, επίσημη πλέον συμμαχία που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ από την μία μεριά, και ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο από την άλλη μεριά. Αυτό σε γεωστρατηγικό επίπεδο έχει ενοχλήσει την Τουρκία πάρα πολύ. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά την στήριξη που είχε δώσει στο προηγούμενο καθεστώς της μουσουλμανικής αδελφότητας στην Αίγυπτο, και το πόσο σε αντίθεση είναι αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Ελ-Σίσι στην Αίγυπτο. Άρα είναι και ευρύτερα, θα έλεγα, ιδεολογικοπολιτικά ζητήματα που εμπλέκονται σε αυτή την συνάρτηση. Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αναλυτής διεθνών σχέσεων και υπεύθυνος της σελίδας kapanews.gr.